Λοιπόν, πάμε τώρα σε νησί τώρα. Καλοκαιράκι. Πάμε σε Παξούς. Πάμε σε Παξούς. Πάμε σε Παξούς. Πάμε. Και το τοπίο κόβουν την ανάσα. Είναι το καταπράσινο νησί των Παξών. Το νησί που κατά την μυθολογία δημιουργήθηκε από την Τρίαινα του Ποσειδώνα. Με ένα καΐκι φτάνουμε στο λιμανάκι του Γαΐου. Δεκάδες σκάφη, μικρά, μεγάλα, ιστιοπλοϊκά και πολυτελή θαλαμυγή. Μέρος κοσμοπολίτικο. Η ίδια εικόνα στη Λάκα και τον Λογκό. Ξένοι εκείνοι οι οποίοι ανακάλυψαν τους Παξούς από τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 70. Και οι Ιταλοί θα έλεγα. Πάρα πρώτη πολλά. Ιταλία αλλά και οι Γάλλοι με το κλαμπ Μεντιτερανέ που πρώτο άνοιξε τους Παξούς το 1965-66. Τέσσερα χωριά, πολλοί οικισμοί, 2.500 κάτοικοι και αμέτρητοι επισκέπτες. Χωριά γραφικά, μέσα στο πράσινο, που απλώνονται μέχρι τη θάλασσα. Τα σπίτια πέτρινα, με τη δική τους αρχιτεκτονική. Στους Παξούς συναντάμε περισσότερο νοικιαζόμενο διαμερίσματα, στην ναι, στο στυλ της βίλας όμως, με αρκετά καλές υποδομές και ιδιαίτερο γούστο θα έλεγα. Και οι τιμές? Οι τιμές κυμαίνονται από 50-60 ευρώ έως 80-90 την υψηλή περίοδο. Το δίκλινο. Το δίκλινο, ακριβώς. Δηλαδή απευθύνονται σε όλες τις τσέπες και σε όλα τα βαλάντια. Σε όλα τα βαλάντια και ίσως εδώ η Παξή είναι παρεξηγημένη που θεωρείται ακριβή. Δεν είναι καθόλου ακριβή στα καταλήμματα για αυτό που προσφέρει. Περπατάμε στα γραφικά παραδοσιακά δρομάκια εδώ στο Γάιο και μιλάμε με τους ντόπιους. Συναντάμε παραδοσιακά καφενεία και μαγαζιά με τοπικά προϊόντα. Δηλαδή είναι παραγωγή δική μας, Παξών, της οικογένειας δηλαδή. Και αυτή είναι ελίτσα, έτσι. Βεβαίως. Είναι και ελίτσα μας, είναι υψηλή ελιά. Είναι ρίγανη η οποία είναι... Κάπως διαφορετική μου φαίνεται. Φανταστικά αρωματική. Ναι, δεν είναι η ρίγανη που ξέραμε. Όχι. Αυτή η ρίγανη πολύ φανταστική. Μόνο στους Παξούς βγαίνει. Μόνο βγαίνει στους Παξούς αυτή η ρίγανη. Ξεχωριστή εμπειρία η περιήγηση στις δαντελωτές ακτές. Απόκρημνοι βράχοι και παραλίες απρόσιτες από τη στεριά συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο. Και οι θαλάσσιες σπηλιές ένα θεϊκό δημιούργημα της φύσης. Μίλια νοτιότερα βρίσκονται οι αντίπαξοι. Μέρος μαγευτικό. Κάποιοι το λένε τροπικό. Πολλοί λάτρευσαν τους Παξούς, επώνυμοι και μη. Υπάρχουν πάρα πολλοί, νομίζω ότι θα αδικήσω κάποιους αν θα πω μερικούς και να μην ξεχνάμε ότι από εδώ, εδώ έχει κάνει διακοπές και ο Κένεντι και η Χριστίνα Ωνάση για να... να αναφερθούμε στο παρελθόν, αλλά και συνέχεια οι επώνυμοι οι οποίοι έρχονται είναι πάρα πολλοί. Θέλουμε να φάμε φρέσκο ψάρι στους Παξούς. Πού μπορούμε να βρούμε? Στο Γάι μπορεί να βρείτε, έχει πολλές παραταβέρνες, στο Λογκό και στη Λάκα. Έχει φρέσκο ψάρι? Φρέσκο πάντα. Σπεσιαλιτές στο ψάρι, τι να σου πω τώρα, σκομπιό μπουρδέτο, είναι το μαγιάτικο που λέμε σκάρας και κολλή στο φούρνο. Γαύρος πάλι πολύ ωραίος. Με ντοματούλα. Με ντομάτα. Και οι τιμές στις ταβέρνες λογικές, προσιτές στον καθένα. Ο επισκέπτης, λίγο πριν από το δείπνο, μπορεί να ανοίξει τα μάτια της ψυχής του και να χαθεί στο ηλιοβασίλεμα, στο ακροτήρι του ερημίτη. Και η νύχτα τελειώνει στα μπαράκια της παραλίας με ελληνική μουσική και χορούς.
πάρα πολύ ωραία. Μελαγχόλησα τώρα. Γιατί? Τι κάνουμε εδώ πέρα? Μας τρελάνε. Τι εσύ, τα δείχνουμε αυτά? Εσύ χορεύεις τους χορούς της φωτιάς της στην φωτιάς, ψυχή σου. Της ψυχή μου, εντάξει, και εγώ κολλασμένη η ψυχή εγώ, αλλά τώρα δεν είναι στο χώρο της φωτιάς, δεν σημαίνει ότι είσαι κολλασμένη. Πάμε στον αέρα τώρα. Όταν καίγεσαι στη φωτιά είσαι κολλασμένη. Κάτι θες να πεις, κάτι σε απασχολεί? Τι θέλεις? Ήταν πολύ ωραίο το βίντεο της μέρης. Ναι. Και το μοντάζ του κ. Σκορδίλη. Σου άρεσε? Πολύ. Σου άρεσε? Ναι, ναι, ήταν ωραίες εικόνες, φοβερή. Πολύ καλή. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν.